Κύκλος θεματικών ιστορικών ενωτήτων που αφορούν την περιοχή του Παγκαίου με βάση την νομισματική άρχισαν να γίνονται στη ΔΕΠΚΑ κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ με σκοπό την γνώση και την ενημέρωση. Η όλη πρωτοβουλία ανήκει στον νομισματολόγο ερευνητή Αστέριο Τσίντσιφο με βάση την 25ετή του έρευνα γύρω από τα νομίσματα του Παγκαίου. Κοντά μας είναι ο ερευνητής νομισματολόγος, ο κύριος Αστέριος Τσίντσιφος, όπου ξεκίνησε μία σειρά ή ένας κύκλος, αν θέλετε, ομιλιών στο χώρο της ΔΕΠΚΑ ως ιστορική ενημέρωση. Γίνανε, κύριε Τσίντσιφε, καταρχάς γίνανε δύο ομιλίες μέχρι τώρα. Τρεις πόσες έχουν γίνει και πού στοχεύει? Πέντε. Πέντε. Πέντε και αύριο θα είναι η έκτη. Η έκτη. Αυτό το κάνετε κάθε Δευτέρα στη ΔΕΠΚΑ? Κάθε Δευτέρα. Και τι ακριβώς γίνεται? Γίνεται μια ιστορική ενημέρωση? Ναι, καταρχάς να πούμε ότι τα θέματα που υπάρχουν κάθε Δευτέρα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Όλα είναι πρωτάκουστα. Είναι θέματα δηλαδή για τα οποία δεν μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες όπου και αν ψάξει. Και αυτό γιατί προέρχονται από την 25ετή έρευνα και είναι παρμένα μέσα από τον πρώτο τόμο του Πέριξ Παγκαίου Ήπειρος. Οπότε γίνεται μια ενημέρωση από εσάς απέναντι στο κοινό σε ό,τι αφορά την έρευνα σας που έχετε κάνει για τα νομίσματα του Παγκαίου και αναφέρονται στο πρώτο τόμο του βιβλίου σας από το Πέριξ Παγκαίου Ήπειρος, λέτε. Ναι. Οι θεματικές ενότητες θα είναι 40 περίπου στον αριθμό, ενώ αναπτύσσεται διάλογος και ελεύθερη συζήτηση με σκοπό να λυθεί κάθε απορία. Να σημειώσουμε πως η είσοδος για τους ιστοριόφιλους και όχι μόνο είναι ελεύθερη. Τα θέματα προέρχονται από την ανάλυση των νομισμάτων, αλλά τα θέματα που αναπτύσσουμε είναι καθαρά ιστορικά. Λόγου χάρη αύριο έχουμε τους Αθηναίους στο Παγκαίο, οι οποίοι φυσικά κόβαν νομίσματα στο Παγκαίο, όμως εμείς θα αναλύσουμε την ιστορία τους όπως προκύπτει μέσα από τα νομίσματα που κόψανε στο Παγκαίο. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους αιρέους, είναι ιστοριόφιλοι, θέλουν να ακούσουν, γνωρίζουν γι' αυτό τον κύκλο ομιλιών που έχετε ξεκινήσει? Παρατηρώ ότι κάθε Δευτέρα όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, όμως ο σκοπός αυτών των συναντήσεων έχει και μια δεύτερη οπτική γωνιά, που είναι η μαγνητοσκόπηση που γίνεται της ομιλίας, η οποία στη συνέχεια ανεβαίνει στα μέσα και έτσι ακόμα περισσότερος κόσμος μπορεί και ενημερώνεται για αυτά τα πράγματα που λέμε εκεί στην αίθουσα.